xamustimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα. Κοιτάξτε, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου ναι. το νοσοκομείο είχαμε δηλώσει ότι θα συνεχίσει η λειτουργία του εξαιτίας ναι. κάποιων καταστάσεων, όπως κυρίως ναι, εισαγγελική παρέμβαση. Το γνωρίζω αυτό. Πάντα. Από 1η Φεβρουαρίου είπαμε ότι διακόπτει τη λειτουργία. Ωραία. Ναι. Από την 1η Φεβρουαρίου έχει επισήμως έχει διακοπεί η λειτουργία του. Ναι, τυπικά. Ουσιαστικά, βέβαια, επειδή το παρακάλεσε ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Σταυρινάδης, ναι. το σεβασμιόδοτο. Μισό λεπτάκι. Ναι. Μισό λεπτάκι. Ναι. Με βάση το νόμο, έχει κλείσει από 1η Φεβρουαρίου. Ναι. Δηλαδή, οτιδήποτε συμβεί στους τροφίμους αυτή τη στιγμή του γυροκομείου, ποιος είναι υπεύθυνος? Απευχόμαστε καταρχήν να συμβεί κάτι. Έτσι, κανένας δεν θέλει να συμβεί κάτι. Κανένας δεν θέλει να συμβεί κάτι, αλλά το ερώτημα... Είναι μία περίοδος συνεννοήσεων, ναι. είναι μία περίοδος προβληματισμού, αγώνων ενδεχομένως για κάποιους και αγωνίας. Από εκεί πέρα τώρα η ευθύνη οπωσδήποτε βαραίνει κυρίως εμάς που έχουμε που συνεχίζουμε παρά την διακοπή τη λειτουργία. Που συνεχίζουμε και τη χρηματοδότηση της πορείας του γεροκομείου ναι. και με την εθελοντική παρουσία φυσικά των πρώην εργαζομένων και με την παρουσία των ιερέων μας εκεί ναι. για να δοθεί αυτός ο κατάλληλος χρόνος που ζητήθηκε των 2-2,5 μηνών ώστε να διευθετηθεί το θέμα. Πώς σητίζονται αυτοί οι άνθρωποι, με τι χρήματα σητίζονται? Από πού σητίζονται αυτοί οι άνθρωποι? Συνεχίζει η Μητρόπολη τη χρηματοδότηση. Συνεχίζει, αν και, ναι. αν και τυπικά φαίνεται ότι έχει κλείσει. Εντάξει, συνεχίζει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν κοιτάξτε. Συγγνώμη, ναι. Πάτερ. Ναι. Πάτερ, όλοι μας προς Θεού, κανένας δεν νομίζω ότι θέλει να κλείσει το ίδρυμα. Κανένας. Μόνο αυτό είπαμε και στους ανθρώπους που ήρθαν εδώ. Αυτό το οποίο νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε πάρα πολύ καλά και το αντιλαμβάνω πάρα πολύ καλά όλοι, είναι ότι αν ομιγέννητο συμβεί κάτι, το παραμικρό. Ναι. Είσαστε πολλαπλά εκτεθειμένοι κι εσείς. Και το απευχόμαστε να συμβεί. Ο Θεός φύλαξε μέχρι στιγμής και δεν είχαμε κάτι. Και ευχόμαστε να φυλάξει κάτι, ο Θεός να μην έχουμε κάτι. Αλλά δεν μπορούμε όλα να τα αφήνουμε στην φροντίδα του Θεού, έτσι. Κοιτάξτε, αυτό τώρα το θέμα μην το ανοίγετε, γιατί είναι πολύ μεγάλο και εμείς όλα τα αφήνουμε στη φροντίδα του Θεού, χωρίς όμως να μένουμε ανενεργείς. Έτσι, προχωρούμε. Αλλά πάντοτε αφήνουμε στον τέτοιο Θεού. Πιστεύουμε ότι από ένα τέτοιο πειρασμό θα μας φυλάξει ο Θεός για το καλό όλων. Για το καλό το δικό μας, για το καλό των εργαζομένων, και για το καλό των τροφίμων και για το καλό του Δήμου και για το καλό όλων. Όπως φύλαξε τόσο καιρό. Είναι σεβαστές οι βαθιές σας θρησκευτικές. Αν δεν έχουμε αυτή την πίστη, δεν θα μπορούσε να γίνει καμία φιλανθρωπική κίνηση. Αν είναι δυνατόν. Δεν είναι θέμα πίστεως. Αν είναι δυνατόν η Εκκλησία να μπορούσε να λειτουργήσει έξω από αυτήν. Πατέρα, δεν είναι όμως θέμα πίστεως το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο δεν είναι θέμα πίστεως. Δεν είναι θέμα πίστεως. Αλίμονο, πολύ καλά κάνει η Ιερά Μητρόπολη Σάμου και η Καρία και η κληρική τη και αξίζεται όλη συγχαρητηρίων για το φιλανθρωπικό έργο το οποίο προσφέρετε και για το ποιμενικό σα έργο. Αλλά το συγκεκριμένο το αντιλαμβάνεστε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι θέμα απλά πίστη. Δεν είναι θέμα πίστη. Γι' αυτό επιθυμούμε το συντομότερο δυνατόν να διευθετηθεί με την καλύτερη και την προσφορότερη λύση. Γι' αυτό, όπως σα είπα, υπάρχει και η επιστολογραφία μεταξύ του κυρίου Δημάρχου και του Σεβασμιωτάτου. Και βρισκόμαστε πιστεύω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Ελπίζω και εύχομαι όλοι να συμβάλλουμε σε αυτήν την πορεία, ώστε ούτε το γυροκομείο να κλείσει, αλλά να ικανοποιηθούν και όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτό με την πορεία που θα διευθετηθεί. Samustimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα.